Κύριε Γιάδη, πήρατε απάντηση από τον κύριο Αναστασιάδη, έτσι. Ναι, έχουμε λάβει το πρωί ένα φάκελο και θα συνεδριάσουμε σήμερα για να πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις. Θα θέσουμε στο τραπέζι και τις δύο απαντήσεις, σε εισαγωγικά απαντήσεις. Και λέω εισαγωγικά γιατί ο κύριος Μαλάς, ως γνωστόν, επέστρεψε το φάκελο με τα ερωτήματα κλειστό, χωρίς καν να τον ανοίξει, μέσα σε άλλο φάκελο συγκεκριμένα. Και στην ουσία. Δηλαδή πήρε το φάκελο σας, όσο ήταν κλειστό. Τον έβαλε σε άλλο φάκελο και τον επέστρεψε πίσω. Και, και ήταν, λέει, ο άνθρωπος που έφερε το φάκελο, λέει, αυτός ο φάκελος είναι από το επιτελείο του κύριου Μαλά. Δυστυχώς κάποιοι δείχνουν ασέβεια απέναντι σε 22.000 συμπατριώτες μας που έχουν ψηφίσει το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Δυστυχώς σε μια κοινωνία του 2018 θα έπρεπε κάποιοι να σέβονται τη δημοκρατία και τους θεσμούς. Ένα κοινοβουλευτικό κόμμα θα έπρεπε να τύχει τον ανάλογο σεβασμού και ανάλογο σεβασμού να τύχει και ο κόσμος τον οποίο το ψήφισε. Και δεν μιλάμε για ένα μικρό ποσοστό κόσμου, δεν μιλάμε για κάποιες δεκάδες κόσμου, αλλά μιλάμε για κάποιες χιλιάδες. Και αν πάρουμε τους ψηφοφόρους που έχουν επιλέξει αυτές τις προεδρικές εκλογές να ψηφίσουν το ΕΛΑΜ, είναι η τέταρτη πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, αφού έχει πάρει περίπου 200 ψήφους περισσότερους από ό,τι πήρε η ΕΔΕΚ στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Γι' αυτό όφυλαν κάποιοι να δείξουν περισσότερο σεβασμό απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Από πλευράς του κ. Αναστασιάδη, τι απάντηση λάβατε? Μας έστειλε το πολιτικό του πρόγραμμα. Λέει ότι έχει τις δικές του θέσεις που θα ακολουθήσει το δικό του πρόγραμμα. Περιορίζεται σε κάποια γενικόλογα. Δεν απαντάει στο ερωτηματολόγιο σε αυτά που έχουμε θέσει. Τις δύο αυτές απαντήσεις, όπως είπα και πριν. Δεν σας απαντά, στην ουσία σας λέει: έχω το πρόγραμμα μου και βάσει αυτό. Έχω το δικό μου πρόγραμμα, θα ακολουθήσω το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έστειλε μαζί και το δικό του πρόγραμμα. Θα το θέσουμε απόψε στο Πολιτικό Συμβούλιο και ακολούθως θα βγάλουμε τη δική μας ανακοίνωση. Κύριε Αναστασιάδη, πήρατε και από εκεί ένα φάκελο που είχε μέσα την απάντηση του και έναν πρόγραμμα του κύριου Αναστασιάδη. Ναι, είχε να απαντήσει και μέσα το πρόγραμμα. Μάλιστα. Αυτά περιληπτικά. Όπως είπα και πριν, θα συνεδριάσουμε. Δεν μπορώ από τώρα να αποκαταλάβω την απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΕΛΑΜ. Και τα ενδεχόμενα ποια είναι που θα τεθούν απόψε? Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Θα θέσουμε κάτω τις προτάσεις. Θα συζητήσουν, θα συνεδριάσουμε και ακολούθως θα βγει η δική μας ανακοίνωση. Υπολογίζω μάλλον αύριο το πρωί. Μάλιστα. Πάμε στην κυρία Ξάνθου. Κυρία Ξάνθου, για πέστε μας εσείς λοιπόν προς τα που τίνετε. Ακούσαμε ότι έγινε η συνάντηση. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα λίγο να σχολιάσω απλά τα προηγούμενα από τον κύριο Γιάδη, αν θέλετε. Το γεγονός ότι ένα φασιστικό κόμμα μιλάει για ασέβεια, το βρίσκω πολύ αστείο και θεωρώ ότι το γεγονός. Όπως το είπατε. Έχει θεωρεί ότι είναι ασέβεια προς το ΕΛΑΜ το ότι ο φασιστικό κόμμα, είπατε. Ναι, θεωρούμε ότι το ΕΛΑΜ είναι ένα φασιστικό κόμμα και είναι πολύ αστείο το ότι χρησιμοποιεί τη λέξη ασέβεια. Ο καθένας δικαιούται να διαχειριστεί με όποιον τρόπο πιστεύει ένα φασιστικό κόμμα και τα πράγματα τα οποία διέπει. Και επειδή εμείς ως κίνημα Νικολόγος Συνεργασία Πολιτών έχουμε πολύ ξεκάθαρη θέση, απλά ήθελα να τονίσω ότι τουλάχιστον σε αυτόν έχουμε μια πλήρη σύμπνοια με τον υποψήφιο Σταύρο Μαλά. Ευελπιστώ να σας κάνω και εκπρόσωπον του ΑΚΕΛ, κυρία Ξάνθου. Δεν έχω πει τίποτα για το ΑΚΕΛ και έχω ξεκαθαρίσει. Ευελπιστώ να σας πάρουν και εκπρόσωπον του ΑΚΕΛ. Δεν έχω καμία όρεξη να κάνω. Το ΕΛΑΜ δεν είναι φασιστικό κόμμα, είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Αντιθέτως, αν εσείς ασπάζεστε φασιστικές αντιλήψεις να μην απαντάτε σε κοινοβουλευτικό κόμμα, νομίζω κάποιοι πρέπει να ψάξουν τα λεξικά, να δουν τι σημαίνει ο φασισμός. Και φασισμός είναι να περιορίζεις μία ομάδα πληθυσμού. Οπότε εγώ θα λυπάμαι για τον πολιτικό σας πολιτισμό. Άτομα τα οποία παραδείγματος χάρη είναι παιδεραστές γιατί είναι ομάδα του πληθυσμού, ή θα πρέπει να σέβομαι άτομα τα οποία επιλέγουν να παραβιάζουν τον νόμο με οποιοδήποτε τρόπο, παραδείγματος χάρη στυλ μαφίας επειδή είναι ομάδα του πληθυσμού, λυπούμε. Επιλέγετε όμως να συνομιλάτε με παράνομα κόμματα των κατεχομένων, αλλά να μην συνομιλάτε με κοινοβουλευτικά κόμματα επειδή και να δίνετε, υπόσταση. Για να λύσουμε τον Κυπριακό. Άρα μόλις μας έχετε πει την πρώτη σας ρατσιστική προσέγγιση. Ρατσιστική είναι αυτό. Βεβαίως. Όταν αποκλείεται το να μιλήσετε με ομάδες πολιτών που εκπροσωπούν την κοινότητα με την οποία θέλουν να μιλήσουν. Αναγνωρίζετε τα κόμματα των κατεχομένων.
Συγγνώμη. Αναγνωρίζετε τα κομμάτια. Βεβαίως αναγνωρίζουμε τα κομμάτια. Είναι εγγεγραμμένα στο Υπουργείο Εσωτερικών, άρα αναγνωρίζετε τους θεσμούς των κατεχομένων. Άρα αναγνωρίζετε την κατοχή και αναγνωρίζετε τους θεσμούς των κατεχομένων. Αναγνωρίζετε τους ψευδοκράτους. Ο λαός σας κρίνει. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχαμε την ευκαιρία να ακριβώς να εκθέσετε αυτές τις απόψεις, γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος ξεγελάστηκε από την υποψηφιότητα. Οι απόψεις μας είδαν ο λαός και τις έχει αναδείξει αυτές τις προεδρικές εκλογές. Μας είχε ψηφίσουν 22.000 κόσμο σε αντίθεση με τους οικολόγους. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Θέλετε να πάμε στην άλλη ερώτηση, γιατί εγώ θέλω να κάνω. Ελπίζω να μην είμαστε πια πανικός από την αποτυχία σας. Δεν έχω πρόβλημα να κάνω. Τι θα πράξουν οι οικολόγοι, μας φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση συνεργασίας συνέχιση, αν θέλετε. Όσον αφορά τα. Στον κομμάτι που στήριξε τον κ. Παπαδόπουλο, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο το πώς, τι ακριβώς θα κάνετε. Κοιτάξτε, ο πρώτος στόχος ήταν η συνεργασία σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας. Εφόσον δεν μπορέσαμε να εκλέξουμε τον υποψήφιο μας για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη συνεργασία στο επίπεδο ενός Υπουργικού Συμβουλίου, παραδείγματος χάρη, θα έχουμε, ελπίζουμε, αυτή τη συνεργασία, θα βάλουμε κάτω το θεμέλιο λίθων για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε επίπεδο νομοθετικής εξουσίας. Πιστεύουμε ότι εφόσον τελειώσουν όλα τα πολιτικά κόμματα με τις διαδικασίες τους και ξεκαθαρίζουν ότι οι επιλογές, είτε η μία είτε η άλλη, ποια θα είναι η αντιμετώπιση τους, θα πρέπει να κάτσουμε και εμείς να δούμε πώς προχωρούμε για να μπορούμε να εκπροσωπήσουμε την βούληση αυτού του 25% που επέλεξε το δικό μας υποψήφιο. Και ο καλύτερος τρόπος, πιστεύουμε, για να προχωρήσουμε σε αυτόν είναι μέσα από το κοινοβουλευτικό έργο. Θα έρχονται νομοσχέδια, θα έρχονται προτάσεις νόμου, θα πρέπει να έχουμε μια κοινή στάση όσων το δυνατόν περισσότερων ή τουλάχιστον με καθοδήγηση τις κοινές γραμμές που έχουμε να αποφασίσει. Είναι δύσκολο έργο μάλλον. Σίγουρα. Αν σκεφτούμε ότι επί του εθνικού θέματος είχατε περισσότερη προσέγγιση, αλλά επί οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων είχατε διαφορετικές τοποθετήσεις στη Βουλή. Έχει προκύψει ένα κοινό πρόγραμμα. Εάν πάρουμε αυτήν την προσέγγιση, δηλαδή τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, ότι τα επόμενα 5 χρόνια εμείς αυτά θα διέπαμε όλοι ξεχωριστά ως πολιτικές οντότητες. Στη βάση αυτού μπορούν να προκύψουν κοινή πορεία. Τι θα κάνετε τώρα, την Δεύτερη Κυριακή, είναι σαφές. Εμείς καταλήγουμε αύριο το βράδυ. Έχουμε σήμερα αύριο. Στη σύσκεψη τι λέχθηκε. Σύσκεψη δεν είχαμε σήμερα. Αύριο έχουμε συναντήσεις με τον. Η σύσκεψη επικεντρώθηκε στην αλληλοπληροφόρηση από τις ξεχωριστές συναντήσεις όσων είχαν συναντήσεις μέχρι τώρα και συζητήσαμε και την περαιτέρω συνεργασία σε επίπεδο Βουλής, που είναι ο επόμενος στόχος. Ναι. Πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα. Η πρόταση που θα πάει στο ανώτατο όργανο του Νικολόπουλου ποια είναι. Θα δούμε τον κύριο Μαλάν αύριο και τον κύριο Αναστασιάδη. Θα ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Θα ανοίξουμε την κάλπη μας το βράδυ κατά τη διάρκεια της Παγκύπριας συνδιάσκεψης μας για να δούμε τα μέλη μας τι έχουν να πούν. Έχουμε στήσει κάλπες σε όλες τις πόλεις. Θα βγάλουμε και από εκεί, ας πούμε, τα συμπεράσματα μας και θα προχωρήσουμε. Είναι, τι είναι το εσωτερικό δημοψήφισμα. Οι επιλογές είναι τι θα θέλετε να επιλέξουμε για το δεύτερο γύρο. Η επιλογή είναι Νίκος Αναστασιάδης, Σταύρος Μαλάς ή κανένα. Οπότε αναλόγως του ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Κανένας συμπεριλαμβάνει το να μην μπορώ να ψηφίσω, να πάω και να ρίξω άκυρο στο τμήμα ή να ρίξω λευκό. Οτιδήποτε κρίνει ο καθένας και η Παγκύπρια συνδιάσκεψη θα καταλήξει στην πρόταση που θα δώσουμε προς τα μέλη μας. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Γιάννη, ένα σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε, παρακαλώ. Λοιπόν, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να απαντήσω κάπως σύντομα στην κυρία Ξάθου του ΑΚΕΛ, με συγχωρείτε των οικολόγων, ότι οι φασίστες του μέλλοντος θα ονομάζονται αντιφασίστες. Θα λέγονται αντιφασίστες. Ήταν ένα ρητό που είπε ο κύριος Ουίνστον Τσόρτσιλ. Αυτό όμως είναι έκδηλος ο πανικός που έχει κυριεύσει τα κόμματα του κατεστημένου. Βλέπουμε ο κόσμος αγκαλιάζει σιγά σιγά τις θέσεις του ΕΛΑ. Ο κόσμος είναι ο καλύτερος κριτής όλων μας και αυτή τη στιγμή με την ψήφο του έχει δείξει κατά πόσο το ΕΛΑ είναι αυτά όλα που κατηγορούν καθημερινά. Ο κόσμος αυτός όλος θα πρέπει, αυτόν τον κόσμο με συγχωρείτε, θα πρέπει να τον σεβαστούμε. Και για να κλείσω, το μήνυμα που στείλαμε αυτή την Κυριακή είναι ότι το ΕΛΑΜ δεν ήρθε εδώ πέρα ούτε να εξαγοραστεί ούτε να συμβιβαστεί. Είναι ξεκάθαρες οι θέσεις και οι απόψεις του ΕΛΑΜ, γι' αυτό να λέω ότι το στηρίζει και ο κόσμος. Αυτή η σταθερότητα που έχουμε στις θέσεις μας.